Σήμερα κάνουμε μια μεγάλη συζήτηση με τον κοσμήτορα στο τομέα των πολιτικών επιστημών του Παντίου Πανεπιστημίου και καθηγητή στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, τον κύριο Δημήτρη Χριστόπουλο, ο οποίος άλλωστε φέρει και μια ιδιότητα, είναι ο τέος πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, ο πρώτος Έλληνας που είχε καταλάβει τη θέση αυτή. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το πέραμα. Λογικό είναι, διότι έχει σηκώσει μέσα σε 24 ώρες μεγάλη συζήτηση με ακραίες προσεγγίσεις, θέλω να πω. Να δούμε πώς ο ίδιος το προσεγγίζει. Καλημέρα, κύριε Χριστόπουλε, και καλή εβδομάδα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Καλημέρα σας. Λοιπόν, το συμβάν στο πέραμα είναι ένα δυστύχημα το οποίο νομίζω ότι φαίνεται ότι θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί αν υπήρχε καλύτερη ετοιμότητα, συνεννόηση και πειθαρχία των αστυνομικών που εμπλέκτηκαν σε αυτό. Αυτό ωστόσο θα το δείξει, εγώ εκφράζω μια άποψη όπως καθής μπορεί να εκφράσει, μπορεί να το δείξει όμως φαντάζομαι και μια έρευνα που γίνεται. Το ζήτημα είναι όμως όλες οι έρευνες που γίνονται από την αστυνομία να μην γίνονται προσχηματικά όπως δυστυχώς κατά καιρούς έχουμε εντοπίσει στο παρελθόν, αλλά να γίνονται με τρόπο έτσι ώστε να βγαίνουν τα κακοσκήμενα. Διότι αν τα κακοσκήμενα πάντα κουκουλώνονται, κύριε Σαχίνη, θα συνεχίσουν να παράγονται και να υπάρχουν. Άρα λοιπόν, το πρώτο το οποίο λέω είναι να γίνει μια έρευνα, να δούμε τι γίνεται, διότι το να χάνει τη ζωή του ένας άνθρωπος 18 χρονών είναι από μόνο του ανυπέρθετα κακό. Και από εκεί και ύστερα, αν θέλουμε να βελτιώσουμε τις πρακτικές που οδηγούν στα δυστυχήματα αυτά, θα πρέπει με θάρρος να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, να δούμε τι δεν πάει σωστά στην αστυνομία, ποια είναι τα σημεία στα οποία έχουμε πρόβλημα. Έχουμε πρόβλημα εσωτερικής λογοδοσίας, έχουμε πρόβλημα πειθαρχικών ελέγχων, έχουμε πρόβλημα, τι να σας πω, χίλια προβλήματα μπορεί να έχει μια αστυνομία. Δύσκολη δουλειά είναι η αστυνομία, δεν είναι απλή δουλειά. Mm-hmm. Προκειμένου να κάνουμε αυτό που πρέπει μετά. Πάντως θέλει ψυχραιμία. Δυστυχώς, φυσικά η απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής και μάλιστα ενός ανθρώπου που ανήκει σε μια ομάδα που κατά την άποψη της αστυνομίας έχει ενισχυμένο παραβατικό προφίλ, δηλαδή ήταν τσιγκάνος, αυτό ενισχύει, αν θέλετε, την αντιπαράθεση και δημιουργεί μια πόλωση που δεν βοηθάει. Πάντως, ξαναλέω, πρέπει η αστυνομία η ίδια να δείξει επιτέλους ότι θέλει να ακούσει το πρόβλημα, υπάρχει πρόβλημα, καμία αστυνομία στον κόσμο δεν είναι χειραφετημένη από τέτοιου είδους προβλήματα. Και για να το κάνει αυτό, θα πρέπει επιτέλους με ειλικρίνεια να λειτουργήσουν μηχανισμοί λογοδοσίας στο εσωτερικό της που θα καθαρίσουν το τοπίο. Βλέπω και καλά κάνατε, κύριε Χριστόπουλε. Είστε εξαιρετικά προσεκτικός διατυπώσεις. Είπατε ότι εδώ προφανώς μιλάμε για δυστύχημα. Όμως οφείλω να σας πω ότι σε σχέση με άλλες φορές, βλέπω και αξιωματικούς αστυνομίας σε ένα αποστρατείο, όπως ο κύριος Κατερινόπουλος, λένε μερικά πράγματα, αλλά και από το εσωτερικό της αστυνομίας. Ότι εδώ καταρχάς προκύπτει ένα θέμα απειρίας αντιεπαγγελματισμού από την εικόνα, διότι έχεις νέα παιδιά που μπαίνουν στην ομάδα αδείας με ένα μήνα εκπαίδευση. Τα λέω εγώ, τα λένε οι αστυνομικοί. Κατά συνέπεια, αυτοί γίνονται λίγο πιο επικίνδυνοι ακόμη και για τους εκπαιδευμένους συναδέλφους τους. Και εν πάση περιπτώσει, 38 κάλικες στο σημείο και οι 7 κινδύνευε η ζωή τους. Παραβατική συμπεριφορά. Εγώ δεν εξετάζω τι ήταν οι τρεις. Με την όπισθεν και η όπισθεν αυτή έθεσε κίνδυνο τη ζωή και των 7 και πυροβολούσαν, λέει, και οι 7 ταυτοχρόνως. Αυτά μου φαίνονται τρελά, λέει ο κύριος Κατερινόπουλος. Και τα λένε και αξιωματικοί. Υπάρχει ένα θέμα στο πώς λειτουργούν στο εσωτερικό αυτονομωμένοι ενδεχομένως κάποιοι θύλακες. Διότι εδώ το κέντρο άμεσης δράσης τρεις φορές καταγεγραμμένα ζήτησε να σταματήσει αυτή η καταδίωξη σε αστικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση τα πράγματα πήγαν εντελώς λάθος. Δηλαδή προκύπτει και ασυνεννοησία για τα βασικά. Ας μην επιμείνω εγώ σε αυτό, διότι δεν είναι και η δουλειά μου. Ναι, δεν είστε αστυνομικός. Εγώ τι θα ήθελα να πω. Εγώ θα ήθελα, παραδείγματος χάρη, να επισημάνω το εξής. Διάβασα με προσοχή το δελτίο τύπου της αστυνομίας. Μετά, είναι ένα κείμενο 9 παραγράφων και 200 λέξεων. Η πέμπτη παράγραφος για πρώτη φορά κάνει λόγο για τον θαυμάσιμο τραυματισμό και μάλιστα συμψηφίζοντας τον τραυματισμό αυτόν με τον τραυματισμό 7 αστυνομικών. Που δεν υπήρξε στο τέλος, όπως αποδείχθηκε. Κατ' ουσίαν φαίνεται δεν υπήρξε και κανένας τραυματισμός. Θα πρέπει επιτέλους να μπούμε σε μια λογική ότι αυτού του τύπου τα ζητήματα, οι παθογένειες, δεν είναι δυνατόν να συγκαλύπτονται. Η πολιτική και η νοοτροπία της συγκάλυψης είναι αυτή που δυστυχώς κάνει το πρόβλημα να αναπαράγεται και να επιβιώνει. Αν υπάρχει βούληση να το αλλάξουμε,
τότε μπορώ να σας βεβαιώσω ότι τίποτα στην ελληνική αστυνομία δεν θα μπορέσει μέχρι να αντισταθεί. Κανείς αστυνομικός δεν θέλει να χάσει τη δουλειά του. Μεροκαματιάρης είναι και αυτός και δεν έχει κανένα διάθεση να παίξει κορονογράμματα τα 900 και τα 1000 ευρώ που παίρνει, προκειμένου να κάνει τον ΤΑΗ, όπου κάποιοι συναδελφοί του κάνανε πριν λίγα χρόνια συναναγελαζόμενοι με ακραία στοιχεία μέσα αστυνομία. Απαντάω και στο σχόλιο σας περί φυλάκων. Mm-hmm. Από το περιστατικό το συμβάν του Περάματος δεν προκύπτει κατά την άποψή μου κάτι που να σχετίζεται με αυτονομημένους φυλάκους μέσα στην αστυνομία. Προκύπτει ασυνεννοησία στο εσωτερικό. Προκύπτει έλλειμμα εκπαίδευσης, το οποίο ωστόσο, και εδώ θα σας δώσω απόλυτο δίκιο, δεν είναι περιπτωσιακό και συμπτωματικό, αλλά είναι το προϊόν μιας έμφασης ιδεολογικοπολιτικής που δίνεται δυστυχώς τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Και εδώ δυστυχώς η κυβέρνηση που έχουμε είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνη, σε μια λογική νόμου και τάξης, όπου όλα σε τελευταία ανάλυση θα πρέπει να υποκύπτουν σε αυτό το δόγμα, το οποίο στην πράξη, αντί να δημιουργεί καλύτερες προϋποθέσεις ασφάλειας στη ζωή μας, κάνει τα πράγματα ορροένα και πιο ανασφαλή. Έχουμε βρεθεί σε μια κοινωνία δηλαδή, η οποία ακριβώς εξαιτίας αυτής της μονοδιάστατης αιμονή στο αστυνομικό δόγμα της τάξης με όρους διοκτικούς, τελικά τα πράγματα γίνονται χειρότερα. Η έννοια της τάξης, κύριε Σαχίνη, και είχαμε την ευκαιρία να το ξαναπούμε αυτό και θυμάμαι σε μια παλιά μας συζήτηση, είναι κάτι περιεκτική, είναι μια περιεκτική έννοια. Δεν είναι η ασφάλεια μόνο η αστυνομία. Ασφάλεια είναι να έχουμε κανονικούς δρόμους, να έχουμε κοινωνικές υπηρεσίες που να εργάζονται, να έχουμε τροφοκομεία, να έχουμε σχολεία, να έχουμε νοσοκομεία, να έχουμε όλους εκείνους τους τομείς των δημοσίων πολιτικών που συγκροτούν μια ασφαλή κοινωνία. Αν ταυτίσουμε την ασφάλεια μόνο με το πηλίκι της αστυνομίας, τότε δυστυχώς οθούμε την κοινωνία στο φόβο και την κάνουμε πιο ανασφαλή. Και αυτό δυστυχώς γίνεται και το βλέπουμε να αποδεικνύεται περίπτερα στην περίπτωση του συμβάντος στο Πέραμα. Μιας και το θίξατε, γιατί είπα όρεξη να έχει, θα πούμε πολλά σήμερα, αλλά μιας και το θίξατε, αυτό το δόγμα νόμος και τάξη εμφανίζει μία όχι περιστολή, να το πω έτσι, των ακραίων περιστατικών. Αντιθέτως, έχουμε μία έκρηξη βία, στατιστικά. Κατά τη γνώμη σας, τίθεται εκ νέου η συζήτηση, πρέπει να τεθεί, γιατί είναι μια ατζέντα που κάποιοι επενδύουν πολιτικά, δεν θέλω να μιλήσουμε πολιτικά, κοινωνικά όμως κάτι σημαίνει αυτό. Ακούστε με λίγο, κύριε Σαχή, είναι απλά τα πράγματα. Όταν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης βγαίνει και λέει αμέσως μετά το συμβάν οι αστυνομικοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους και οι ίδιοι αστυνομικοί μετά διανυκτερεύσανε στη Γαδά, το πράγμα σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που δεν σχετίζεται μόνο με την απειθαρχία ή την ασυνεννοησία μέσα στο σώμα, αλλά σχετίζεται με το πολιτικό μήνυμα που η ηγεσία του ΠΡΟΠΟ και εν προκειμένου η ελληνική κυβέρνηση σήμερα θέλει να στείλει σε αυτούς τους ανθρώπους. Όταν ο άλλος νιώθει λοιπόν ότι όλα πάνε καλά, φυσικά δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το οποίο χρήζει βελτίωσης. Και γι' αυτό σας επιμένω από την αρχή ότι έχει μεγάλη σημασία να δούμε το πρόβλημα. Εγώ, ξέρετε, έχω απόλυτη σεβασμό έχω στο πόσο δύσκολη είναι η δουλειά της αστυνομίας. Η καταστολή του εγκλήματος είναι το πιο δύσκολο πράγμα που μπορεί να συμβεί. Εγώ κάθομαι σε μια τάξη και κάνω μάθημα, εσείς είστε στο μικρόφωνο σας και ο άλλος είναι έξω και μάχεται το έγκλημα. Αυτό όμως δεν σημαίνει αυτομάτως άφεση αμαρτιών όταν βλέπουμε ενδυμικές πρακτικές οι οποίες δεν απέχουν πολύ από εγκληματικές συμπεριφορές να υπάρχουν μέσα στην ελληνική αστυνομία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει επιτέλους να το δούμε. Και όχι πάντα να οδηγούμαστε σε μια λογική συγκάλυψη. Αυτό. Και συγκάλυψη και επιδοκιμασίας μάλιστα. Όταν λοιπόν ο αστυνομικός βλέπει ότι ο πολιτικός προϊστάμενος επιδοκιμάζει τους 7 ανθρώπους που σκοτώσαν έναν άλλον, αντί τουλάχιστον να πει μια κουβέντα του στυλ περιμένετε να δούμε τι θα αποφασίσει η δικαιοσύνη ή θα αποφασίσουν τα πειθαρχικά όργανα μέσα στην αστυνομία, και αντί γι' αυτό λέει ότι οι άνθρωποι κάνουν σωστά τη δουλειά τους, να ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα. Το πολιτικό πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό το πολιτικό μήνυμα, κύριε Σαχίνη. Αυτό λοιπόν θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε, θα μπορέσουμε να το ανατρέψουμε, διότι αυτό είναι και ζήτημα πολιτικών συσχετισμών. Με ρωτήσατε αν έχει νόημα να γίνει ξανά αυτή η συζήτηση. Όχι, έχει νόημα. Είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλιώς πάμε σε μια κοινωνία ζούγκλας, κύριε Σαχίνη, όπου 7 αστυνομικοί θα ορμάνουν ένα τσιγκάνο, θα το σκοτώνουν, θα βγαίνει ο ένας υπουργός και θα λέει καλά τους έκανε, θα βγαίνει ο άλλος και θα λέει κάτω η αστυνομία, η μπάτση γκρούνια δολοφόνη και τα γνωστά, και αντί να μπούμε σε μια λογική καταλλαγής, θα μπούμε σε μια λογική μίσου. Αυτό θέλουμε για τα παιδάκια μας. Λέει εδώ ο ακροατής μας, ο φίλος ο Νίκος. Κύριε Χριστόπουλε, αν οι αστυνομικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιούν τα όπλα τους όταν προκύπτει ανάγκη με βαριά παραβατική συμπεριφορά, δηλαδή όχι απλά κλοπή αυτοκινήτου κατά δίωξη, αλλά και όπιστε να τους χτυπήσει, φοβάμαι πως τότε δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Θα αδρανοποιηθούμε μπροστά στο έγκλημα. Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης ή των Ηνωμένων Πολιτειών
θα τίθεται το ζήτημα για το αν πρέπει να κάνει χρήση εφόσον κινδυνεύει ο αστυνομικός του όπλου του. Εγώ σας είπα ότι ο αστυνομικός δεν πρέπει ποτέ να κάνει χρήση του όπλου του. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Είπα ότι χρησιμοποιείς το όπλο και μάλιστα όταν τίθεται και ζήτημα ανθρώπινης ζωής με εξαιρετική φιδό. Και αυτό το λένε πρώτα από όλους οι αστυνομικοί. Ακόμα και ο κανονισμός της αστυνομίας λέει ότι δεν χρησιμοποιείς το όπλο όταν κυνηγάς αυτοκίνητο, παραδείγματος χάρη. Ότι προσέχεις να κυνηγάς αυτοκίνητο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Mm. Ο κανονισμός της αστυνομίας τα λέει. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουν η αστυνομία έναν κακό κανονισμό. Το πρόβλημα είναι ότι συνήθως αυτά τα οποία προβλέπονται δεν ακολουθούνται. Άρα εγώ δεν λέω ότι θα. Με ακούσατε να μιλάω εγώ για τον αφοπλισμό. Όχι, όχι, όχι. Τίποτα τέτοιο δεν είπα. Εγώ είπα ότι άπαξ φέρεις ένα όπλο χρυσαχήνη, καλείσαι με περισσή ευθύνη να το διαχειριστείς. Αυτή την ευθύνη εξ αντικειμένου φαίνεται ότι 7 αστυνομικοί στο πέραμα προχτές δεν την έδειξαν. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Επειδή αρκετοί αξιωματικοί της αστυνομίας μιλάνε από χθες και είτε είναι τέος είτε είναι νυν. Λένε δηλαδή ότι υπάρχει ένα θέμα με την εκπαίδευση. Το σημειώσατε κι εσείς. Και επειδή θυμάμαι και τις συζητήσεις που γινόντουσαν για την καθιέρωση της πανεπιστημιακής αστυνομίας που πήγε πίσω. Αντιλαμβάνεστε ότι η εκπαίδευση, γιατί αυτό ήταν ο λόγος που πήγε πίσω, επειδή είναι σε εκπαίδευση επισήμως. Αντιλαμβάνεστε ότι εδώ. Αν μου επιτρέψετε, είναι προσχηματικός αυτός ο λόγος. Αν θέλετε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Βεβαίως και θα το συζητήσουμε, αλλά κοιτάξτε, είναι ένα θέμα. Αντιλαμβάνεστε τι θα γινόταν σε μία όσμωση στα πανεπιστήμια νέων παιδιών, ένθεν κακήθεν. Με τέτοια εκπαίδευση. Με το που ανοίγαν τα πανεπιστήμια μετά από 1,5 χρόνο. Που ήταν κλειστά, εμφανιζόταν η πανεπιστημιακή αστυνομία με τη μορφή των ειδικών φρουρών που είχε νομοθετηθεί την άνοιξη, θα μπουρλωτιάζαμε την οποιαδήποτε προοπτική και προσδοκία μιας κοινωνικής ειρήνης και ακαδημαϊκής τάξης στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ευτυχώς, πριτάνευσε σε κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους που μας κυβερνούν η σοφροσύνη και τουλάχιστον αναβάλαμε, για να μην πω, ματαιώσαμε το project. Αν η αστυνομία, έτσι όπως είναι η κατάσταση με τα παιδιά στα πανεπιστήμια, δυστυχώς φοβάμαι ότι μπουρλωτιάζουμε την παραμικρή ελπίδα που έχουμε να ζήσουμε μονιασμένοι μέσα στα πανεπιστήμια. Και το καταφέρνουμε, κύριε Σταχίνη, αυτή τη στιγμή. Τα ελληνικά πανεπιστήμια δουλεύουν, έχουν ανοίξει. Οι φοιτητές είναι εξαιρετικοί στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται την πειθαρχία και την υπομονή τους. Φυσικά υπάρχουν προβλήματα, φυσικά υπάρχουν ασυνεννοησίες, αλλά αυτό που γίνεται στα ελληνικά πανεπιστήμια σήμερα είναι ένα επίτευγμα. Αν λοιπόν θέλει κάποιος να τον μπουρλωτιάσει αυτό και να τεινάξει τον αέρα την οποιαδήποτε ελπίδα να ζήσουμε καλά στα ελληνικά πανεπιστήμια, το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να φέρει την πανεπιστημιακή αστυνομία. Ξαναλέω ωστόσο, είδα και κατάλαβα και επειδή ο αρμόδιος υφυπουργός, τουλάχιστον συνάδελφος στο πάντι είναι και καταλαβαίνει ο άνθρωπος περί τίνος πρόκειται, είδα ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση υπαναχωρούν. Θα σας πω εξάλλου, μια και σου συζητάμε, ότι ο φίλτατος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής στο Πάντιο, δεν επέμενε έτσι ώστε η πανεπιστημιακή αστυνομία να έρθει στο δικό μας πανεπιστήμιο. Μόλον ότι σας θυμίζω ότι μια μεγάλη συζήτηση είχε ξεκινήσει. Τι εννοείται, είχε εξαιρεθεί. Μισό λεπτό, τι εννοείται. Είχε εξαιρεθεί το Πάντιο από τη διαδικασία. Δεν υπάρχει. Δεν πρόκειται, δεν προβλέπεται σύσταση αστυνομικού σώματος στο Πάντιο. Μισό λεπτό. Τα ιδρύματα αυτά. Να το καταλάβω. Βεβαίως έχει παγώσει τώρα, αλλά. Εάν δεν πάγωνε, μου λέτε. Είτε είχε παγώσει, είτε δεν είχε παγώσει. Ναι. Το Πάντιο δεν ανήκει στα ιδρύματα στα οποία προορίζονταν να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία. Μα το Πάντιο είναι το πανεπιστήμιο του Υπουργού, του αρμόδιου Υπουργού Παιδείας, το βάθμια εκπαίδευση. Και σας θυμίζω, και τότε του συμπαρασταθήκαμε όλοι οι πολιτικοί φίλοι και αντίπαλοι, όταν τον δίρανε, αυτοί που τον δίρανε, βγήκαν όλοι και σταθήκαμε δίπλα του. Και ο Συρίγου, φυσικά, με σοφροσύνη πλέον ο ίδιος. Εξαιρεί το Πάντιο από την ανάγκη να υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία, διότι ξέρει ότι δεν υπάρχει τόσο μείζον θέμα. Ναι, αλλά αυτό δεν ακούστηκε, κύριε Χριστόπουλε, με συγχωρείτε. Δεν έχει ακουστεί αυτό. Μέχρι σήμερα. Θα το λέω, τι να σας πω. Μάλιστα. Εντάξει. Ωραία. Μαθαίνουμε και κάτι. Όσο ζούμε, μαθαίνουμε. Απλώς λέω να συνεννοούμαστε και να ξέρουμε πότε τα επιχειρήματα χρησιμοποιούνται ειλικρινά και πότε εργαλειοποιούνται. Σας θυμίζω ότι το περιστατικό όπου ξυλοφορτώσαν τον Συρίγο και το κατώ αυτό που έγινε στην ΑΣΟΕ κτλ. Ήταν τα δύο βασικά μέσα από τα οποία ξεκίνησε όλη η συζήτηση περί πανεπιστημιακής αστυνομίας. Σωστά το λέτε. Περιστατικά, απολύτως καταδικαστέα περιστατικά, ξέρετε ότι και εγώ προσωπικά ο ίδιος, ειδικά ως προς τον συνάδελφό μου στο Πανεπιστήμιο, συμπαραστάθηκα. Πλην όμως, βλέπετε ότι αυτό δεν οδήγησε αυτοκράτως και ευθέως τη σύσταση πανεπιστημιακού αστυνομίας στο Πάντιο. Κάτι δείχνει αυτό. Ότι ακόμα υπάρχει λίγο μυαλό.
Μας γυρνάει πίσω ο θύλος ο Θανάσης. Καλημέρα, λέει, κύριε Χριστόπουλε, αλλά δεν ζούμε στο 80. Στο κέντρο μένω, στην Αθήνα. Το τι γίνεται δεν περιγράφεται στα Πατήσια. Καθημερινά πυροβολισμοί, ναρκωτικά έξω από τις πόρτες. Τι να κάνουμε τώρα, λέει, σουηδική αστυνομία? Εγώ δεν είπα ούτε σουηδική αστυνομία, ούτε σκανδιναβική αστυνομία, ούτε όμως και Τέξας και καουμποϊλίκια. Υπάρχει, νομίζω, δρόμος που καλύπτει την απόσταση ανάμεσα στα δύο. Θεωρώ ότι υπάρχει ζήτημα εγκληματικότητας σε αρκετές περιοχές του ιστορικού κέντρου της Αθήνας, συγκεκριμένες περιοχές. Δυστυχώς, όλη η έμφαση στον νόμο και την τάξη που υποτίθεται ήταν η βασική προσδοκία που είχε εκτρέψει αυτή η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει κάτι διαφορετικό. Πράγματα είναι περίπου όπως ήταν, έως και χειρότερα κατά την εκτίμησή μου. Δεν σας το λέω επικαλούμενος κάποιος επιστημονική έρευνα, αλλά και επειδή στο κέντρο ζω, έχω και εγώ μια ίδια εικόνα. Και αυτό τι δείχνει? Σημαίνει ότι θα πρέπει να σκεφτούμε λίγο διαφορετικά. Δεν θα κάνουμε πράγματα, δεν θα ανακαλύψουμε την πυρίτιδα. Δεν μπορεί όμως μόνο η καταστολή να είναι η απάντηση. Ποτέ δεν μπορεί μόνο η καταστολή να είναι η απάντηση. Αποκλείεται η καταστολή να είναι η απάντηση. Αποκλείεται η έμφαση σε αυτό το δόγμα του νόμου και της τάξης να είναι η απάντηση. Γιατί? Διότι αυτή θεριεύει τις αντιδράσεις και δυστυχώς βλέπετε πώς είμαστε. Και άνθρωποι οι οποίοι κανονικά θα έπρεπε να προσέχουν σαν τα μάτια τους, να μην χρησιμοποιούν τα όπλα τους, διότι δίδατε τι έγινε χθες, ξαφνικά βρίσκονται στην κατάσταση που βρέθηκαν αυτοί οι ευθέα αστυνομικοί. Γιατί? Διότι, ξαναλέω, το χειρότερο στην ιστορία δεν είναι το συμβάν, μόλον ότι είναι τραγικό. Το χειρότερο είναι μια πολιτική ηγεσία που αντί να ηρεμήσει και να καταλαγιάσει τα πράγματα, επιδοκιμάζεται του είδους καουμποϊλίκες συμπεριφορές. Αυτό είναι για μένα το πρώτο. Άλλος ακροατής, έχετε ανάψει φωτιές εδώ στη συζήτηση. Ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει, ρωτήστε τον εξαίρετο επιστήμονα, τον κύριο Χριστόπουλο. Είναι γεγονός ότι σε περιοχές όπως ο Ασπρόπυργος στην Αθήνα, τρεις την ώρα, οι αστυνομικοί της Δίας αντιμετωπίζουν καθημερινά 2, 3, 4 περιστατικά παράνομη συμπεριφορά και συχνά πυκνά καταδιώξεις? Θα μπορούσε αυτό, λοιπόν, να παίζει αρνητικό ρόλο στο γεγονός ότι συσσωρεύεται κατά κάποιο τρόπο αυτή η πίεση? Δεν κατάλαβα. Ο Ασπρόπυργος είναι μία από τις περιοχές που έχουν προβλήματα ενδυμικής, μεσαίας και μεγάλης ενίοτε παραβατικότητας που σχετίζονται και με την παρουσία πολλών τσιγκάνων και με την παρουσία πολλών πάλινων στούντων, οι οποίοι δεν κατάφεραν να ενσωματωθούν όπως θα έπρεπε τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα. Και αυτό από μόνο του είναι ένα εκρηκτικό μείγμα. Τίποτα ωστόσο, σας ξαναλέω, η Ελλάδα είναι μια χώρα. Αυτό θέλω να περάσουμε και να μην μακρηγορούμε. Η Ελλάδα έχει εγκληματικότητα, πριν όμως είναι από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Δεν ζούμε σε μια χώρα όπου απειλείται καθημερινά τα αγαθά μας, η ζωή μας, η περιουσία μας κτλ. Φυσικά υπάρχει εγκληματικότητα. Φυσικά αυτή η εγκληματικότητα δεν δείχνει να υποχωρεί παρά την έμφαση σε αυτό το νόμος και τάξη. Πλην όμως πρέπει να έχουμε απόλυτη επίγνωση ότι ζούμε σε μια χώρα σχετικά ασφαλή. Και αυτό σας το λέω διότι θα πρέπει να πάντα να πλαισιώνουμε την κουβέντα μας και να μην υπερβάλλουμε ούτε από τη μία είτε από την άλλη πλευρά, διότι η ζωή στη χώρα μας ακόμα, με τις εξαιρέσεις που όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι αδίωτη από πλευρά μετώπιση εγκληματικότητα. Είναι, μάλιστα, θα σας έλεγα, από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να κλείσουμε αυτό το κεφάλαιο με το φίλο τον Λεωνίδα. Λέει, σας παρακαλώ πολύ, καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Θα ήθελα να πω το εξής. Το κράτος κανονικά θα έπρεπε να διδάσκει το ήθος στους πολίτες. Ποιος είναι υπεύθυνος, λοιπόν, για τη συγκάλυψη? Ποιος είναι υπεύθυνος το ότι δεν εκπαιδεύονται σωστά οι αστυνομικοί? Είναι αρκετά τα προσόντα που ζητάνε για να μπει στο σώμα? Ποιος παίρνει τις αποφάσεις, τέλος πάντων, για την αστυνομία? Υπάρχει ένα ζήτημα που σχετίζεται με τους ειδικούς φρουρούς και την ομάδα βίας. Εκεί υπάρχει μείζον ζήτημα, το οποίο αφορά και την εκπαίδευσή τους και μια σειρά από ανεπάρκειες, οι οποίες είναι όμως προϊόν ακριβώς αυτής της βιασύνης, της βιάσης που έχει η κυβέρνηση να επανασυστήσει το σώμα βίας, να φτιάξει ομάδες οι οποίες θα λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν και πάει λέγοντας. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το μείζον θέμα. Το επόμενο πιο κρίσιμο θέμα, ωστόσο, είναι το πολιτικό μήνυμα που εκπέμπεται. Ξαναλέω, όταν απέναντι σε δυστυχή περιστατικά όπως η αφαίρεση της ανθρώπινης ζωής, ο πολιτικός προϊστάμενος επιδοκιμάζει, ορίζει το πρόβλημα. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι η επιτομή του προβλήματος στην Ελλάδα. Και όχι τόσο το γεγονός ότι 7 αστυνομικοί χτες σε μια τέτοια στιγμή σκοτώσαν τον πιτσιρικά. Είναι τραγικό το συμβάν, πλην όμως ακόμα πιο μακροπρόθεσμα τραγικό είναι το γεγονός ότι κάποιοι στην κυβέρνηση δεν είχαν
το στοιχειώδες θάρρος να πούμε τι περιμένετε, να αποφασίσουμε τι έγινε. Και αμέσως τράβηξαν τη γραμμή να επιδοκιμάσουν αυτή τη συμπεριφορά. Λοιπόν, ένα συνονόματο σας ακούστε, και μάλλον είναι και μέσα από το χώρο της αστυνομίας. Λέει, κύριε Χριστόπουλε, όταν η σχολεία στη φυλάκων, για ακούστε κύριε Χριστόπουλε, από 2 χρόνια, γιατί είστε και πανεπιστημιακός δάσκαλος, όταν η σχολεία στη φυλάκων από 2 χρόνια έχει γίνει 6 μήνες και μετά μας βγάζουν έξω σαν δόκιμους να κάνουμε δουλειά κανονικού αστυνομικού, και όταν βγαίνουμε ειδικοί φρουροί μόνο με 3 μήνες εκπαίδευση να καταπολεμήσουμε το έγκλημα, μπορεί κάποιος να περιμένει από εμάς κάτι? Τώρα τα βλέπουν. Το κακό με την Ελλάδα είναι ότι περιμένουμε να γίνει το κακό και μετά βλέπουμε τα λάθη και πλέον δεν τα αλλάζουμε κιόλας. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90, κύριε Σαχίνη και αγαπητές ονόματε, υπάρχει μια προσπάθεια να αναβαθμιστεί πανεπιστημιακά η εκπαίδευση των αστυνομικών. Δυστυχώς, αυτή η προσπάθεια, όπως ορθότατα επισημαίνει ο συνομιλητής μας, κάμπτεται από την ανάγκη να παρέχονται άμεσα αποτελέσματα, να τροφοδοτείται το αίσθημα της ασφάλειας με όλες αυτές τις ανοησίες και τα θύματα περί της αστυνομίας, η οποία είναι παραδοχού παρούσα και πάει λέγοντας, αντί να δουλέψουμε σοβαρά για την εκπαίδευση των ανθρώπων αυτών. Και αυτό το οποίο μας είπε, που αφορά τόσο τη σχολή των αστυνομικών, όσο και τις υπόλοιπες ομάδες και κυρίως τους ειδικούς φρουρούς που θέλουν να τους βάλουν στην πανεπιστήμια μέσα, τρομάρα τους, να βάλει τους ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ πανεπιστήμιο να φυλάξουν τους φοιτητές μέσα σε ελληνικό πανεπιστήμιο, αν έχει το Θεό σου, κύριε Σαχίνη. Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα είναι προϊόντα, ξαναλέω, όχι της ατυχούς στιγμής, αλλά μιας συγκεκριμένης πολιτικής επιλογής, η οποία έχει τα χαρακτηριστικά για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως. Τώρα, κύριε Χριστόπουλε, επειδή το επενιχτήκατε προηγουμένως, του πώς άνοιξαν τα πανεπιστήμια και του πώς λειτουργούν, πρέπει να πω ότι ήσασταν από εκείνους τους πανεπιστημιακούς που αρθρογραφήσατε για την αναγκαιότητα να ανοίξουν τα ελληνικά πανεπιστήμια ή δυνατόν και χθες. Και το λέω αυτό διότι υπήρξε μια συζήτηση και στο χώρο τον ακαδημαϊκό για το αν θα έπρεπε σε αυτές τις συνθήκες πανδημίας να ανοίξουν τα πανεπιστήμια ή αν θα έπρεπε να γίνονται εξ αποστάσεως. Εσείς ήσασταν από αυτούς που υποστήριξαν ότι αν δεν ανοίξουν ή δυνατόν χθες τα πανεπιστήμια, τα δημόσια, ουσιαστικά οδηγούμαστε σε μαρασμό. Και επιμένω στη θέση μου και σας είπα ότι ως τώρα η εμπειρία που έχουμε τις 3 εβδομάδες που έχει ξεκινήσει το χειμερινό εξάμεινο στα ελληνικά ανώτατα ιδρύματα είναι ένα πείραμα εξαιρετικά επιτυχημένο. Κοιτάξτε, κύριε Σαχίνη, πανδημία σημαίνει ότι όλοι επιθέμαστε σε έναν υγειονομικό κίνδυνο. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί κάποιος να διεκδικεί για αυτό ότι την μη έκθεση στον κίνδυνο. Θα προφυλαχτούμε, θα κάνουμε τα εμβολιάκια μας και θα πάμε να κάνουμε το μάθημά μας. Όπως εσύ πάτε στη δουλειά σας, ο οδηγός του λεωφορείου πάει στη δουλειά του, ο ταβερνιάρης πάει στη δουλειά του, ο εργάτης πάει στη δουλειά του και πάει λέγοντας. Δεν μπορεί να υπάρχει μια κοινωνία στην οποία οι καθηγητές πανεπιστημίου, σαν του λόγου μου, να εξαιρούνται από την έκθεση στον κίνδυνο. Αυτό εμένα μου φαίνεται αυτονόητο. Τώρα, δεν συγχωρεί αυτό το γεγονός ότι φτάσαμε 3 μέρες πριν ξεκινήσει το εξάμεινο να λάβουμε την κοινή υπουργική απόφαση για το πώς θα δουλέψουν τα πανεπιστήμια υπό καθεστώς πανδημίας. Αυτό ήταν απαράδεκτο εκ μέρους της κυβέρνησης. Δεν μπορεί όμως το γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν έκανε σωστά και έγκυρα τη δουλειά της να είναι αιτία προκειμένου και εμείς να μην αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Σε τελευταία ανάλυση, κύριε Σαχίνη, οι ευθύνες δικές μας δεν είναι απλώς υποκειμενικές ευθύνες που αποδίδονται στο δεν ξέρω εγώ σε τι. Έχουμε αυτοδιοίκητο στα πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια, και αυτό παλεύουμε και γι' αυτό θεωρούμε ότι η συζήτηση περί πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι ολικά συνταγματική. Εμείς αποφασίζουμε για το πώς θα δουλέψουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Επομένως, ακριβώς επειδή έχουμε ευθύνη, έχουμε και το δικό μας μερίδιο προκειμένου τα πανεπιστήμια να μείνουν ανοιχτά και όρθια. Διότι αν τα πανεπιστήμια δεν είναι ανοιχτά, κύριε Σαχίνη, το τέλος δεν θα μπορέσουν να μείνουν όρθια. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε συνολικά στον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά ευρύτερες στρατηγικές αναφορές στον χώρο των κοινωνικών σπουδών συνολικά και φυσικά την προσπάθεια που πάντα υπάρχει να ιδιωτικοποιηθεί η ανώτατη εκπαίδευση. Βάλατε μια μεγαλύτερη εικόνα γιατί πρέπει τα ελληνικά πανεπιστήμια, τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια να ανοίξουν χθες. Σχήμα λόγου, αλλά αυτό εννοούσατε. Θεωρείτε ότι είναι οριακή η στιγμή για το δημόσιο πανεπιστήμιο? Θεωρώ ότι... Καταρχήν δεν χρειάζεται να το θεωρώ εγώ, το ξέρουμε όλοι ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, επειδή είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο, συνιστά ένα εμπόδιο στην υλοποίηση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών πολιτικών εκ μέρους της κυβέρνησης, η οποία είναι εναντίον της υποχρεωτικού δημόσιου χαρακτήρα των ΑΕΗ. Εγώ, αν θέλετε, σε αυτό έχω μια άποψη η οποία δεν είναι άκαμπτη. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι
τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα μπορούν να μετατραπούν από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, που δημιουργεί μια εξαιρετικά μεγάλη ακαμψία στο εσωτερικό τους και μεγάλες δυσκολίες, και να γίνουν πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ανήκοντας, που ανήκουν στο δημόσιο, στο, κατά τα λοιπά, όπως μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις του δημοσίου. Θεωρώ δηλαδή ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΕΗ, εισάγοντας διατάξεις οι οποίες αφήνουν τα ΑΕΗ να δουλεύουν με μεγαλύτερη ελευθερία. Και αυτό, κατά την άποψή μου, είναι και πιο κοντά, αν θέλετε, στο αυτοδιοίκητο του Πανεπιστημίου. Αυτό είναι η δική μου θέση, ωστόσο. Τώρα, αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι, όπως βλέπετε και είναι προφανές, αφενός μεν υπάρχει μια διαρκή αντιπαράθεση με τα πανεπιστήμια, γίνεται μια προσπάθεια με κάθε τρόπο ο κόσμος να φύγει από τα πανεπιστήμια, είτε με την εισαγωγή του μέτρου της υποχρεωτικής βάσης, είτε με τις επιδοκιμασίες που διάβασα προχθές, μια ανακοίνωση του Πρωθυπουργού, πόσο χαίρεται που τα παιδιά πηγαίνουν στα δημόσια ΙΕΚ και πάει λέγοντας. Γενικώς υπάρχει μια τάση απαξίωσης μιας λογικής που την ξέραμε παλιά στην Ελλάδα και σε όλο τον δεδομένο κόσμο, που συνοψίζει τις εξής τέσσερις λέξεις: μάθε παιδί μου γράμματα. Σήμερα το να ξέρεις γράμματα δεν θεωρείται ότι έχει την ίδια χρηστική αξία με αυτή που είχε παλιά. Θεωρείται ότι καλύτερα να μάθει μια τέχνη, έχουμε γυρίσει πάλι σε λογικές παλαιού τύπου. Θεωρείται ότι με κάποιον τρόπο τα πανεπιστήμια από μόνα τους είναι ιδρύματα τα οποία πιθανώς να μην πολύ χρειάζονται. Έχω την αίσθηση ότι η χρήση του όρου απεγκλωβισμός από το πανεπιστήμιο, που, την οποία προσέφυγε η Υπουργός Παιδείας όταν βγήκαν οι βάσεις, αυτό ακριβώς δείχνει ότι, δηλαδή, λες και το πανεπιστήμιο είναι κάτι από το οποίο πρέπει να απεγκλωβίσουμε τον κόσμο, και βρισκόμαστε σε μια συνολικά τέτοια κατάσταση. Και για τον λόγο αυτό λέω ότι, επειδή η πανδημία είναι πάντα, και το έχουμε επισημάνει και σε σχέση με άλλα ζητήματα, η τέλεια ευκαιρία προκειμένου να επιβάλλεις πράγματα που μέχρι πριν θα ήταν αδιανόητα, έκουσα την καμπάνα του κινδύνου, στο καμπανάκι, τον καμπαναριό του κινδύνου, ότι προσέξτε, το πανεπιστήμιο θα πρέπει να μείνει ανοιχτό. Έχουμε ευθύνες εμείς, ο Χριστόπουλος, ο οποιοσδήποτε καθηγητής έχει ευθύνες προκειμένου το πανεπιστήμιο να δουλέψει τέλεια. Λάθη δεν συγχωρούνται. Έχουμε κάνει λάθη παλιά στο παρελθόν, τα οποία δώσαν πρόσχημα σε αυτούς που κυβερνάνε σήμερα να οδηγούν ένα καράβι στην ολική απαξίωση και στην αντιπαράθεση με όρους, με όρους αποστροφής. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι ο υπουργός μας, και λυπάμαι πολύ που το λέω, κύριε Σαχίνη, αποστρέφεται αυτό που καλείται να διοικήσει. Το θεωρεί ότι είναι άνδρο ακολασίας, τεμπελιάς, αυτά που λένε για τους πανεπιστημιακούς. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Το πανεπιστήμιο έχει μια αξία στην κοινωνία, και δεν το λέω επειδή είμαι μόνο πανεπιστημιακός. Το λέω διότι εύχομαι όλα τα παιδιά να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, να μάθουν κάποια πράγματα, να συγκροτήσουν ακαδημαϊκά την προσωπικότητά τους. Φυσικά το πανεπιστήμιο δεν σου λύνει διαβίου το πρόβλημα, το πώς θα ζήσεις και μια σειρά από άλλα πράγματα, αλλά όλα αυτά δεν αρκούν προκειμένου να οδηγηθούμε σε μια λογική απαξίωση του πανεπιστημίου. Συγγνώμη που σας κούρασα, αλλά ήθελα να το πω. Όχι, όχι. Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Γρηγόρης: καλά τα λέει ο κ. Χριστόπουλος, αλλά ούτε το άλλο ισχύει που λέει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όποιος τελειώνει το λύκειο να μπαίνει στο πανεπιστήμιο, όπως να είναι. Δεν λέει έτσι. Είναι λίγο σχηματικά παρουσιασμένη η θέση. Εγώ διαφωνώ με την άποψη που εκφράζονται κατά καιρούς μέσα στην αξιωματική αντιπολίτευση περί υποχρεωτικού δημόσιου χαρακτήρα της ανώτατης εκπαίδευσης, και μάλιστα από πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Το πανεπιστήμιο δεν είναι εφορία, δεν είναι αστυνομικό τμήμα. Χρειάζεται μια αυτονομία, και γι' αυτό επιμένω την ανάγκη να αναπνεύσουμε με όρους ιδιωτικού δικαίου μέσα στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Αλλά έχω την αίσθηση ότι αυτό που έλεγε, αυτό που είπε ο Τσίπρας, και το οποίο δεν μου φαίνεται κακό, είναι ότι σε κάποιες σχολές που δεν έχουν υψηλή ζήτηση θα μπαίνεις χωρίς εξετάσεις, και στις άλλες που έχουν υψηλή ζήτηση, νομικές ή ιατρικές, θα μπαίνεις με εξετάσεις. Παντού έτσι. Δηλαδή πρέπει λίγο το θέμα των πανελληνίων να το ξαναδούμε, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, πριν δουλέψουμε, πριν φτάσουμε να συζητήσουμε μόνο τι γίνεται στο πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε και όλο το οικοδόμημα, το οποίο κατά την άποψή μου είναι σαθρό και οδηγεί παιδιά στο πανεπιστήμιο τα οποία έχουν χάσει τη δυνατότητα να έχουν κριτική σκέψη, έχουν μάθει μόνο να απομνημονεύονται και έχουν ξεμάθει να μαθαίνουν, και καλούμε στο πανεπιστήμιο να αποδομήσουμε μια ολόκληρη συγκεκριμένη αντίληψη, σύμφωνα με την οποία η γνώση μόνο είναι το προϊόν της αποστήθησης. Αυτά είναι αδιανόητα πράγματα. Άρα, κατά τη γνώμη σας, χρειάζεται να πάμε και πιο πίσω, δηλαδή ακόμη και το σύστημα των εισαγωγικών εξετάσεων θα πρέπει να ξαναδιαβαστεί? Το σύστημα των εισαγωγικών, των πανελληνίων εξετάσεων, είναι από τα μεγάλα συμβολικά κεφάλαια της Ελλάδας, διότι είναι από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία
όλοι έχουμε εμπιστοσύνη ότι δεν χωράει διαφθορά. Mm. Και αυτό για μια χώρα σαν τη δική μας είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρεις ότι καλές, κακές, οι Πανελλήνες τουλάχιστον είναι τίμιοι. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι σωστή η μέθοδος του να βάζουμε τα παιδιά να μαθαίνουν, να τροφοδοτούμε την παραπαιδεία, τα φροντιστήρια. Το παιδί να χάνει την αίσθηση ότι είναι ωραίο, να μην περνάει ωραία τη ζωούλα του, γιατί θα πρέπει να τρέχει σε διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες αυτή τη στιγμή ξέρουμε τι υλικό αποτύπωμα έχουν στην ελληνική οικογένεια, προκειμένου να φτάσει στην τρίτη ηλικία για να δώσει αυτές τις να μην μπορεί τις εξετάσεις. Άρα, τι λέω, ότι όλα αυτά θα μπορούσαμε να τα ξαναδούμε και νομίζω ότι τίποτα δεν είναι θέσφατο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η ιδέα ότι κάποια πανεπιστήμια μπορούν να είναι ανοιχτά στον κόσμο, ακόμα και αν δεν έχουν καλούς βαθμούς, εμένα δεν με χαλάει καθόλου. Εξάλλου, οι βάσεις στο πανεπιστήμιο, δεν έχουμε εξέταση να κοπήσει να περάσει. Σου λέει, τόσες θέσεις διαθέσιμες. Άμα καλύπτονται οι θέσεις, καλώς να έρθεις. Αν δεν καλύπτονται, δεν μπορείς να έρθεις. Απλά είναι τα πράγματα. Άρα τέτοιου ζητήματα πρέπει να δούμε και όχι να μιλάμε με αιμονές ιδεολογικές, οι οποίες το μόνο που έχουν στόχο είναι σε τελευταία ανάλυση να δείξουν ότι έλα μωρέ τώρα, τι γίνεται στο ελληνικό πανεπιστήμιο. Τι γίνεται, τίποτα δεν γίνεται. Οι Έλληνες πανεπιστημιακοί είναι άχρηστοι, οι φοιτητές είναι εκεί, αυτό, ναρκωτικά, παραπαιδεία, εγκληματικότητα, όλα αυτά τα οποία τα πούμε και τα οποία είναι μεγάλη ζημιά που γίνεται στην κοινωνία. Μια κοινωνία, θα μιλήσω άσχημα, μια κοινωνία που πιστεύει το πανεπιστήμιο ότι είναι, να μην πω τη λέξη, κύριε Σαχίνη, δεν είναι καλά. Πρέπει με κάποιον τρόπο ο κόσμος να καταλάβει ότι το πανεπιστήμιο έχει μια αξία. Έχει ένα αξιακό αποτέλεσμα κρίσιμο για τη συνοχή μας, για την ειρήνη, για τα παιδιά, για τις γενιές που έρχονται. Δεν είναι μόνο ένας χώρος που ένα αποθετήριο γνώσεων το πανεπιστήμιο. Και γι' αυτό με βλέπετε, τα λέω εμφατικά και σε όλους τους τόνους, όπως σωστώς επισημένατε, ότι το πανεπιστήμιο πρέπει για να μείνει όρθιο να είναι ανοιχτό. Λέει εδώ η φίλη η Φανή, κύριε Χριστόπουλε, δεν παίζει ρόλο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν υποχωρήσει οι ανθρωπιστικές επιστήμες προς όφελος βεβαίως της έκρηξης τεχνολογίας και των ανακαλύψεων, αλλά έχουν χαθεί. Αυτό που λέει η Φανή είναι ολόσωστο και αυτό είναι μια τάση καθολική στον δυτικό κόσμο, απαξίωση των κοινωνικών ανθρωπιστικών σπουδών σε όφελος των λειτουργιστικών θετικών σπουδών. Εγώ δεν, φυσικά αντιλαμβάνεστε, κατεξοχήν προέρχομαι από τον χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών, αλλά δεν το κάνω για να υπερασπιστώ το δικό μου χώρο. Θεωρώ ότι τα παιδιά να μαθαίνουν γράμματα, να υπάρχουν σχολές όπως σχολές πολιτικών επιστημών, ψυχολογίες, ανθρωπολογίες κτλ. Είναι κάτι το οποίο είναι χρήσιμο. Γιατί? Διότι βοηθάει τη συγκρότηση την ακαδημαϊκή των παιδιών μας. Και είναι καλό τα παιδιά να έχουν μια στέρεα ακαδημαϊκή συγκρότηση. Και αυτήν την συγκρότηση, με όλα τα προβλήματά του, το ελληνικό πανεπιστήμιο μπορεί να την παρέχει. Υπάρχουν πράγματα να διορθωθούν, ναι. Μπορώ να σας μιλήσω πολύ περισσότερη ώρα για αυτά. Πλην όμως, δεν μπορούμε να οδηγηθούμε σε μια συνολική λογική απαξίωσης των ελληνικών ΑΕΗ, διότι αυτή ελοχεύει τρομερούς κινδύνους για το μέλλον μας. Λοιπόν, κοιτάξτε, ό,τι και να καταπιαστείτε στο λόγο σας, δημιουργεί θέματα. Λάμπρος, δύο παρατηρήσεις. Το βασικό πρόβλημα στην Ελλάδα, λέει ο Λάμπρος, είναι η απώλεια της μαστορικής και των τεχνητών. Δεν έχουμε εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό. Είμαστε άθυρμα. Ως απόθυτος μηχανικός ΤΕΗ, νιώθω στο πετσί μου έναν ακαδημαϊκό ελιτισμό. Είμαι πτυχιούχος δεύτερης κατηγορίας. Δεν χρειάζονται οι μάστορες και οι τεχνίτες σε αυτή τη χώρα. Εγώ δεν είπα καθόλου ότι δεν χρειάζονται οι μάστορες και οι τεχνίτες σε αυτή τη χώρα. Είπα ότι όσο χρειάζονται οι μάστορες και οι τεχνίτες, νομίζω ότι είναι καλό και οι ίδιοι οι μάστορες και οι τεχνίτες να είναι προϊόντα μιας ακαδημαϊκής εκπαίδευσης. Αυτό είπα. Κατά τα λοιπά, μακριά από μένα ή οποιαδήποτε πεποίθηση που να σχετίζεται με ακαδημαϊκό ελιτισμό. Εγώ έφτασα σε σημείο και σας είπα ότι τα πανεπιστήμια θα μείνουν ανοιχτά διότι όλοι πρέπει να εκτεθούμε στον κίνδυνο. Είναι δυνατόν να μιλάω εγώ με όρους ακαδημαϊκού ελιτισμού, των αντίον. Φυσικά και μάστορες, αλλά όχι όλοι οι μάστορες, αγαπητέ Λάμπρο. Όπως και όχι όλοι οι καθηγητές πανεπιστημίου. Αυτά είναι τα αυτονόητα πράγματα μες στην κοινωνία. Πάντως το ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν μάστορες δεν εξηγεί το γεγονός ότι πάρα πολλοί Έλληνες μάστορες και τεχνίτες έχουν βρεθεί την τελευταία 15 ετία στον δρόμο της συνηθιάς. Πώς δεν υπάρχουν μάστορες? Εγώ πήγα στην Κύπρο προχτές και οι περισσότεροι υδραυλικοί προέρχονται από τα Γιάννηνα, τη Λάρισα και την Πάτρα. Αν μην λέμε ότι δεν υπάρχουν μάστορες, φυσικά υπάρχουν μάστορες. Αυτό που συνέβη στην Ελλάδα, αλλά συνέβη σε όλη την Ευρώπη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν μια έμφαση στην ανάγκη να μάθει ο κόσμος γράμματα. Ειδικά στην δική μας περίπτωση, για λόγους ιστορικούς που σχετίζονται με τον εμφύλιο και με διάφορα άλλα, αυτό έγινε πολύ εμφατικό. Ότι έπρεπε να μάθεις γράμματα. Δεν γινόταν να μην ξέρεις γράμματα. Η μανία της ελληνικής οικογένειας με το πανεπιστήμιο. Μακράνε μου αυτή η μανία. Δεν θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο είναι για κάθε νόσο φάρμακο.
Όμως το Πανεπιστήμιο είναι αγαθό που αξίζει να προασπίσουν. Ο Λεωνίδας. Κύριε Χριστόπουλε, η απαξίωση του Πανεπιστημίου, του ελληνικού, θα σταματήσει όταν γίνουν πλήρως ιδιωτικά και αυτά από αυτούς που απαξιώνονται, διότι θα καρπώνονται τα έσοδα, ό,τι γίνεται με δημόσιες υπηρεσίες που βγήκαν στο σφυρί, όπως το σύστημα υγείας. Τελικά όλα προς πώληση. Εγώ ίσα ίσα σας είπα ότι εγώ δεν θέλω την ιδιωτικοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης, διότι δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, οι εμπειρίες που είχαμε από ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων αγαθών τελικά δεν οδήγησαν σε καλά πράγματα και αναφέρομαι σε αυτά που έγιναν στις αρχές δεκαετίας του 90 με το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και πάει λέγοντας. Με το πανεπιστήμιο δεν μπορούμε να δράσουμε με τον ίδιο τρόπο. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Εγώ ο ίδιος σας είπα ότι θέλω τον μετασχηματισμό των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου μέσα στο πανεπιστήμιο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, να μπορεί να υπάρχει μια αυτονομία η οποία σε τελευταία ανάλυση συνάδει με τον αυτοδιοίκητο χαρακτήρα του. Αυτή είναι η άποψή μου. Τώρα, αυτό δεν σημαίνει προσπόληση. Αντιλαμβάνεστε ότι κάθε άλλο παρά κάτι, για κάτι τέτοιο μιλώ. Mm. Λοιπόν, επανέρχονται δύο ακροατές και μετά θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμη για να κλείσουμε. Δεν μπορώ να τα αφήσω έτσι. Πρώην αστυνομικός λέει, κύριε Χριστόπουλε, έχουμε πρόβλημα με τους θεσμούς. Δεν πρέπει να ξεκαθαριστεί η νομοθεσία για το πότε επιτρέπεται ο αστυνομικός να χρησιμοποιεί το όπλο. Υπάρχει μια νομοθεσία του 49. Και γιατί δεν περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία πριν τους κατακρίνουμε, δεν κατέκρινε κανένας κανέναν, ίσα ίσα είπαμε υπάρχει διαδικασία ανοιχτή. Άλλοι βγήκαν πριν τη διαδικασία και έκαναν δηλώσεις. Όμως για το θεσμικό πλαίσιο που λέει εδώ ο πρώην αστυνομικός, έχετε να πείτε κάτι κύριε Χριστόπουλε? Όχι, δεν είμαι πρόχειρος να πω κάτι. Πάντως είμαι σίγουρος ότι ο κανονισμός της αστυνομίας δεν μπορεί να είναι το 1949. Τώρα από εκεί και ύστερα οι νόμοι στους οποίους βασίζεται ο κανονισμός, πραγματικά δεν τους γνωρίζω. Σε κάθε περίπτωση, εξ όσων είδα, ο κανονισμός, ο εσωτερικός της Ελλάς, δεν είναι εκτός πραγματικότητας. Το θέμα δεν είναι όμως ο κανονισμός, είναι οι πρακτικές. Μάλιστα. Και ο φίλος ο Κούλης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στον κύριο Χριστόπουλο. Το θέμα θα είναι για όλους, φαντάζομαι, ποιος έχει την ευθύνη για αυτό το περιστατικό. Από τα μέχρι τώρα στοιχεία έχουμε πρόβλημα στην εκπαίδευση. Προφανώς δεν είναι λοιπόν, λέει ο Κούλης, οι ψηλόβαθμοι που έβαλαν υπογραφές για την επάρκεια των αστυνομικών. Αν ήταν προβληματική εκπαίδευση λόγω πολιτικών επιλογών, έπρεπε να παραιτηθούν οι ψηλόβαθμοι παρά να αποδώσουν επάρκεια. Δεν μπορείτε, αγαπητέ Κυριάκο, λέω το Κούλης, να τα βάζετε με τους υψηλόβαθμους της Ελλάς επειδή υλοποιούν τις πολιτικές εντολές των προϊσταμένων τους. Αυτό δεν γίνεται. Φυσικά φτάνουμε και σε κάποια σημεία όπου ο άλλος σου λέει δεν αντέχω άλλο και παρετούμε. Όμως, έχουν υπάρξει και τέτοιοι αστυνομικοί. Όμως, αυτή τη στιγμή θα επαναλάβω ότι το βασικό θέμα είναι η πολιτική κατεύθυνση που δίνεται. Αν αυτή αλλάξει, έχω την αίσθηση ότι τα πράγματα μπορούν σχετικά εύκολα να αλλάξουν στην ελληνική αστυνομία και σίγουρα ευκολότερα από ό,τι σε άλλους κλάδους δημοσίων πολιτικών. Παραδείγματος χάρη, όσο και αν μας κάνει εντύπωση, σας είπα και πριν, κανείς αστυνομικός δεν θα ρισκάρει το μεροκάματό του προκειμένου να κάνει τον ΤΑΗ. Αν δει ότι η πολιτική βούληση είναι να κοπούν τα φαινόμενα αυτά, τότε να ξέρετε ότι θα κάνει σωστά τη δουλειά του. Αν βλέπει ότι υπάρχει και ηγεμονεύει λογική συγκάλυψη και επιδοκιμασία καουμποϊλίστικων συμπεριφορών, τότε φυσικά και δεν θα την κάνει. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε λίγο διαφορετικά, κύριε Χριστόπουλε. Ως κοσμήτωρα στο τμήμα πολιτικών επιστημών στο Πάντιο, πολλές φορές το Πάντιο και ειδικά ο τομέας σας έχει ανοίξει συζητήσεις για το πώς πάμε ως χώρα θεσμικά και για την ανάγκη ενδυνάμωσης των θεσμών που επηρεάζουν και το ίδιο το πολιτικό σκηνικό. Φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα, έστω και επικοινωνιακά, ζούμε μία αναδιάταξη, δεν ξέρω πώς θα την πούμε, του λεγόμενου πολιτικού σκηνικού με φόντο την απλή αναλογική. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά? Δεν βλέπω αναδιάταξη τόσο μεγάλη. Έχω ακούσει και άκουγα προχθές τον εξαίρετο συναδελφό σας, τον κύριο Σκουρίνα, το συζητάτε αυτό. Θα κρατούσα, θα είμαι λίγο πιο μαζεμένο σας. Ξέρω ότι εσείς στη μουσιογράφη σας αρέσει αυτό και το ψωμί σας και το καταλαβαίνω. Και εγώ προσπαθώ να το διαισθανθώ. Αλλά αυτή τη στιγμή τι βλέπω? Βλέπω μια κυβέρνηση η οποία έχει μια σαφή στρατηγική να κάνει τις εκλογές όποτε έρθει η στιγμή να τις κάνει. Με ό,τι σύνε θα έχει να τις φέρει πιο κοντά, με ό,τι πλην έχει να τις κρατήσει εκεί που είναι και πάει λέγοντας. Είναι σαφής η βούλησή της να προχωρήσει μετά στη δεύτερη αναμέτρηση προκειμένου με ενισχυμένη λογική να εδραιώσει την παρουσία της. Δεν βλέπω να έχουμε απειλές. Βλέπω ότι ο χώρος ο δεξιός κάπως δυσκολεύεται στα δεξιά του με όλα αυτά τα οποία γίνονται στο πλαίσιο της πανδημίας, αδιαβουλευτικά κινήματα. Βλέπω το Μητσοτάκη να βάζει τον Πλεύρη ως αντίχωμα
σε αυτή τη λογική να μην χάσουμε άλλο από τα δεξιά μας, διότι η εκτίμηση μέσα στην κυβέρνηση είναι ότι δεν κινδυνεύει από το κέντρο, εκεί έχει ηγεμονία, πιστεύει, κινδυνεύει από τα δεξιά. Όμως εγώ όπως βλέπω 50-60 χρόνια σε αυτήν την παράταξη, την συντηρητική παράταξη στην Ελλάδα και κυρίως μετά τη μεταπολίτευση, είναι τόσο ισχυρή η αίσθηση της ατομικής πολιτικής επιβίωσης, κύριε Σαχίνη, που όπως έλεγε ο Αβέροφ, όλοι μένουμε στο Μαντρί στην τελευταία ανάλυση. Δύσκολα κάποιος φεύγει. Ξέρετε, στη δεξιά οι καυγάδες γίνονται κυρίως λόγω συμφερόντων. Στην αριστερά μπαίνουν οι ιδέες και κάτι τρελές ιδέες και τα πράγματα χωρίζουν πολύ πιο επώδυνα κτλ. Η δεξιά δεν έχει τέτοια πράγματα. Πολύ πιο πραγματιστικές συναλλαγές βλέπω εδώ. Να κλείσω με τον Αργύρη, ο οποίος μάλλον για να σας. Τι να σας κάνω, σήμερα γεννήσατε πάρα πολλά. Ερωτηματικά και παρέμβαση. Είπα ότι οι αριστεροί διασπούνται για λόγους ιδεών, τρελών ιδεών που τις βλέπουν οι δεξιοί και λένε αυτοί είναι χαλασμένοι άνθρωποι που τσακώνονται για το αν ο κομμουνισμός θα είναι το απότατο στάδιο του σοσιαλισμού και αν θα υπάρχει δικτατορία του προλεταριάτου όπως τα παλιά καλά στον χώρο των μαρξιστικών λενινιστικών κομμάτων. Οι δεξιοί δεν διασπώνται για τέτοια πράγματα. Τους κρατάει ενωμένους το κριτήριο του πώς θα ασκήσουμε εξουσία. Απλό μου φαίνεται. Λοιπόν, ο φίλος ο Αργύρης, με αυτόν κλείνω. Λέει, ναι. Κύριε Χριστόπουλε, τελικά η φιλελεύθερη δημοκρατία άλλαξε το ταξικό χαρακτήρα της κοινωνίας μέσω της παιδείας. Εγώ αυτό λέει καταλαβαίνω. Η φιλελεύθερη δημοκρατία κατά τη διάρκεια των μεταπολεμικών ετών στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα λειτουργήσε, μάλλον η παιδεία και κυρίως η ανώτατη παιδεία μέσα στις φιλελεύθερες ευρωπαϊκές δημοκρατίες από το δεύτερο μισό του 20ου και ύστερα λειτουργήσε σαν ο βασικός μηχανισμός, ο μοχλός της ταξικής κινητικότητας. Το παιδί από το χωριό θα μπορέσει να έχει ελπίδα ότι δεν θα γίνει κτηνοτρόφος ή αγρότης μέσω της ύπαρξης ενός δημοσίου ιδρύματος το οποίο θα το εξασφαλίσει ότι θα μπορεί να συνεχίσει να ζει σαν επιστήμονας. Αυτή η ταξική κινητικότητα, η οποία είναι το μεγάλο, αν θέλετε, το μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα που παρήγαγε η δημόσια εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη, έχει αρχίσει και λιμνάζει και πέφτει, διότι ακόμα και μέσα στα ανώτατα ιδρύματα υπάρχει μια έντονη ταξική διαίρεση μεταξύ των πολύ καλών πανεπιστημίων και των μέτριων πανεπιστημίων, κάτι το οποίο η ευρωπαϊκή παράδοση ήταν τελείως ξένη. Αυτό είναι κάτι που έρχεται από την αγγλοσαξονική παράδοση, παραδείγματος χάρη κυρίως από τις ΗΠΑ. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, πλην όμως δεν έχει αλλάξει το γεγονός ότι η ελπίδα της ταξικής ανόδου διέρχεται και μέσα από το πανεπιστήμιο. Και αυτό δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, είναι ευρωπαϊκό, σχεδόν παγκόσμιο. Κύριε Χριστόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω κυρίως γιατί μπήκατε στη βάσανο του διαλόγου με μένα ενδιάμεσο, με τους ακροατές, και αυτό είναι όφελος για μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω και τους ακροατές μας όλους. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Γεια σας.